Εδώ ακριβώς είμαστε στο σημείο που χωρίζει η Άρβη με τη Νέα Άρβη. Αυτό το ποτάμι χωρίζει τη Νέα Άρβη από την Άρβη και όμως διοικητικά τουλάχιστον οι δύο αυτές περιοχές ουδεμία σχέση έχουν. Η Άρβη υπάγεται στα Αμυρά, η Νέα Άρβη στον Άγιο Βασίλειο του Δημουβιάνου. Είναι ένα, όλα είμαστε ένα. Σε ένα τόπο ζούμε σε ένα τόπο και είμαστε υποτίθεται χωρισμένοι. Αρβή της νιώθω, ούτε έχουμε... Ε, άρβη και νέα άρβη δεν μας χωρίζει τίποτα. Τα σχολεία και οι εκκλησίε, όλα είναι ένα. Επί δεκαετίε οι κάτοικοι, όπω τόνισαν, προσπαθούν να λύσουν το θέμα. Ωστόσο, στα παράλογα του αυτοδιοικητικού χάρτη, όπω εξηγούν, έρχονται και τα παράλογα των κοινωνιών, όπω περιγράφουν, που καθιστούν από δύσκολη έω αδύνατη μια διεκδίκηση που καθημερινά, λόγω αποστάσεων και μόνο, του βάζει σε μπελάδε. Πώ γίνεται τώρα κάποιοι. Αυτό το απλό πράγμα που θέλουμε εμείς να μην γίνεται. Δηλαδή το να είμαστε δύο χωρισμένα, δύο χω, χωρισμένα, δεν μπορώ να το πω, δεν είμαστε χωρισμένα χωριά, είναι ένα χωριό. Και πώς θέλουν κάποιοι να είμαστε δύο, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι θέλουμε τη συνένωση, δηλαδή δύο κοινότητε πρώτα και μετά μία κοινότητα, κοινότητα τοπική κοινότητα Άρβη οι αντιδράσει, οκτώ μήνε πριν από τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, επικεντρώνονται στα αμοιρά. Που από την πλευρά των κατοίκων του διατυπώνεται η άποψη ότι το τέχνασμα τη Νέα Άρβη, όταν δημιουργήθηκε, προέκυψε σαν σκοπιμότητα για να αποσπαστεί η Άρβη από τα αμοιρά, που επί τη ουσία έχουν στηρίξει οικονομικά και σε επίπεδο υποδομή, όπω λένε τουλάχιστον στην περιοχή. Με τι ενέργειε αυτέ προβλέπονται καταστάσει δύσκολε και κινδυνεύει να διαραγεί ο κοινωνικό ιστό. Ο λαό των Αμυρών δεν το συζητά καθόλου. Αυτό τον ακροτηριασμό που πάνε να κάνουν οι ορισμένοι φιλοξενούμενοι τη Άρβη. Και όταν λέω φιλοξενούμενοι, προέρχονται από την Ανοβιάνου, από τα Καστελιανά, από τον Αχεντριά, από τον Πεύκο, από το. τον Κρεβατά. Στην ιδιότυπη κόντρα των κατοίκων που τους χωρίζουν ελάχιστα χιλιόμετρα, έρχεται να προσθεθεί και η εμπλοκή των αρχών. Από τη μια η Δημοτική Αρχή που προώθησε προς το Υπουργείο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με διάθεση να μην πάρει το μέρος ούτε του ενός ούτε του άλλου, η αποκεντρωμένη διοίκηση που εξ αρχής δικαιολόγησε το αίτημα, στη συνέχεια όμως κράτησε αποστάσεις και το Υπουργείο που απαντά ότι σε αυτή τη φάση αν ανοίξει το θέμα της Άρβης θα βρει μπροστά του μια σειρά από περιοχές στη χώρα που έχουν αντίστοιχα αιτήματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είπε ναι στην τοπική κοινότητα της Νέας Άρβης που ανήκει στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου και όχι στη δημιουργία κοινότητας Άρβης που ανήκει στην κοινότητα Αμυρών. Αυτή η απόφαση έχει διαβιβαστεί, όπως είπα, είναι στο Υπουργείο Ιστορικών. Η αντίδραση του Υπουργείου είναι αρνητική εμπρότη. όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Εμείς, εφόσον μου ζητείτε και από τις δύο πλευρές να τεθεί το θέμα ζωντανά στο Υπουργείο, θα το κάνω. Γνωρίζω ότι η κοινωνία του Αμερά αυτό το θέμα δεν το συζητάει καθόλου. Κινούνται σε λάθο δρόμο. Στο καζάνι που βράζει στην περιοχή και έχει δημιουργήσει απερίγραπτη ένταση, έρχονται να προσθεθούν και παρασκηνιακέ μεθοδεύσει, όπω λένε οι κάτοικοι τη Άρβη και τη Νέα Άρβη, από ανθρώπου σε θέσει κλειδιά που κατάγονται από τα αμυρά και που μπλοκάρουν όπω εξηγούν το αίτημά του. Υπάρχουν πολιτικοί δάχτυλοι πίσω από το θέμα και δεν αφήνουν τους κατοίκους να εκφραστούν και δεν αφήνουν οι κάτοικοι επιτέλους της Άρβης να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στην Άρβη. Οι δάκτυλοι είναι κατά φαντασία δικιά τους ε, επιλογή.